Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 5 μετανάστες με τραύματα από πυρά. Είναι το αποτέλεσμα των συγκρούσεων μεταξύ Αφγανών και Αφρικανών μεταναστών στο Καλέ. 2 χρόνια μετά τη διάλυση της ζούγκλας, η κατάσταση βρίσκεται ξανά σε σημείο οριακό. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στη γαλλική πόλη είναι έντονη, οι μετανάστες είναι φοβισμένοι. Τα στελέχη των ανθρωπιστικών οργανώσεων ανησυχούν και καταγγέλνουν τις μεθόδους που ακολουθεί η αστυνομία. Αυτή τη στιγμή στο Καλέ βρίσκονται 700 μετανάστες, αρκετοί είναι ανήλικοι για κάποια παιδιά κάτω των 10 ετών. Κοιμούνται στο δάσος, οι συνθήκες είναι άθλιες, κάποιες σκηνές και υπνόσακους που είχαν τους έχει κατασχέσει η αστυνομία που πραγματοποιεί επιχειρήσεις 3 φορές την εβδομάδα. Συνολικά 22 μετανάστες τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις. Πριν 2 εβδομάδες ο Εμμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στην περιοχή και δεσμεύτηκε για τη λήψη μετρών.